Ιδρυτών, αγαπητοί εκπρόσωποι του Γύπου, αγαπητοί συνδημότες, συνεργάτες του Δήμου, έχουμε απαρτία. Σήμερα απουσιάζει ο αντιπρόεδρος, ο κ. Τηλιανίδης, ο οποίος μιλήσατε ότι απουσιάζει για κάποιο λόγο. Έχουμε απαρτία και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, η οποία έχει ως αποκλειστικά και μοναδικά θέματα την έγκριση μη των απολογισμών του πλαίτους 2010 για τους τρεις πρώην Δήμους Νάουτας, Αθηνίου και Ηλιοπόλης και ένα δεύτερο, την έγκριση μη των οικονομικών καταστάσεων ισολογισμών αποτελεσμάτων κρίσης και εκθέσεων των ποσών λογιστών έτους 2010 των τριών Δήμων Νάουτας, Αθηνίου και Ηλιοπόλης. Με αφορμή το γεγονός ότι οι εισηγήσεις ήταν πολυσέλιδες, θα πρέπει να σας πω ότι για το σύνολο των 33 δημοτικών συμβούλων θα απαιτούν το πάνω από 7.000 σελίδες σε αντίγραφα, που όπως μας ενημέρωσε η Οικονομική Υπηρεσία θα ξεχωρίσουν 7.200 ευρώ για αποτυπίες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλων των παρατάξεων, για την συνεργασία και την κατανόησή τους να βρουν ηλεκτρονικές σελίδες, email, ηλεκτρονική διεύθυνση και να διαβάσουν την εισήγηση μέσα από την ιδέα στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων. Δώσαμε και αντίγραφα να τα έχουν. Αλλά θέλω και μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κόστος κάτι ανάλογο θα γίνει και σε άλλες συνεδριάσεις. Τους ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Κύριε Δημαρχέ, είναι το λόγο. Επειδή σήμερα είναι η ειδική συνεδρίαση, είναι ειδικά θέματα. Απλά ήθελα να μαζέψω μόνο το εγώ ένα ερώτημα από τον Κάλιμα. Πρέπει να εξηγήσει 22 του μηνός. Πρέπει να κάνει την συνέλευση του Νάντα. Μέχρι τη διάβαση, ξέρετε, πρέπει να γίνονται οι γενικές συμβέσεις των αναλύμων εταιριών. Και πρέπει να ορίσουμε, λέει ο νόμος, το καθιστικό να κάνει το Κάλιμα, από ένα έως τρία φυσικά πρόσωπα και εκπροσώπους του Δήμου στη Γενική Συνέλευση. Επειδή έχουμε πάρει απόφαση, θα είναι ο Δήματος. Απλά, 22 του μηνός, μέχρι 22 μάλλον, ο πρόεδρος 22 θα κάνει σύντρο, θα το βράδυ, θα το αν έχουν και την συγκατάσταση των συναδέλφων, να πάρουν έτσι ειδικά για την απόφαση. Να ξέρει η ειδική απόφαση, αλλά πρέπει να καταπολύσει την πάνω στις προηγούμενες συνεδρίες. Το Δήμο εκπροσωπεί με το σύνολο των μετοχών, ο Δήμαρχος στη Γενική Συνέλευση. Γιατί 22 είναι η Γενική Συνέλευση, αλλά αυτή είναι η προηγούμενη απόφαση, αν δεν έχει καταπολύσει. Επί αυτού, έτσι. Επί αυτού και επί του διαδικαστικού. Τελείως. Μόνο διαδικαστικά. Τίποτε. Παρακαλώ πολύ να υπενθυμίσω να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί υποστηγημένοι. Κυρία Σιφύρου. Να περακούν μόνοι. Έχουμε πει και πρέπει ότι θέλουμε να δείχνουμε κατανόηση και να αντιλαμβανόμαστε τα θέματα, αλλά θέλουμε και εσείς να είστε προβλητικοί. Δεν μπορεί να λέτε όλο την έκτακτα. Όλα τα θέματα αυτά που προβαλλέρουμε σαν έκτακτα και χώρα ευαισθησίας, εκτός από κάτι που είναι πραγματικά εκεί στην ημισχύη, θα είναι γνωστά. Το ξέρουμε ότι θα γίνει αυτή η γενική συνέλευση, όπως ξέραμε και τους μάτρες, ξέρουμε όλα. Δηλαδή αυτά τα έκτακτα πράγματα πρέπει να είναι πραγματικά έκτακτα. Δεν θεωρούμε ότι είναι πάρα έκτακτα. Θέλουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα λόγω αμελία. Επίσης, επί του διαδικαστικού αυτού, μου είπατε πριν. Είναι ότι ναι, με καλώς και στείλατε με mail τις εισηγήσεις σας και εμείς το δεχτήκαμε. Τις προσκλήσεις όπως θα τις θέλετε με τον παλιό τρόπο, για να μην έχουμε αυτή την αναστάτωση που μιλούμε τα τηλέφωνα. Γιατί λειτουργούμε στο mail μας, μπορεί να μην παίρνουμε κάθε μέρα, μπορείτε να στέλνετε την πρόσκληση κανονικά και να λέτε στο mail σας θα σας αποσταλεί αυτό και αυτό και αυτό. Στο mail μας, ας πούμε, εγώ έλειπα όλες τις μέρες και δεν μπορούσα να μπω στο mail και
απορρίβεται. Δεν φαντάζεσαι το εγώ να το καλέσει έτσι. Αυτό που καλέσατε τη Δευτέρα για την κρίση, όπου ξέρετε την προηγούμενη Πέμπτη, μπορούσατε και να μα καλέσετε και τακτικά. Κρίνω όμω, τέλο πάντων μα καλέσετε κάτι έτσι. Μετά δεν το κάνετε το Συμβούλιο. Δηλαδή πόσο έχει τα κομμάτια αυτό, το οποίο το έχετε αφήσει τώρα στι καλένε. Ένα θέμα δηλαδή για να θεωρήσουμε και να πιστεύουμε κι εμεί από εκεί και πέρα ότι είναι έκατο. Πρέπει να μας πείσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ, απέναντι στη δυστυχία. Και όλα αυτά, μέλλον, είναι πάνω στο διαδικαστικό το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Και να μπορέσουμε και εμείς, θέλουμε να συνεισφέρουμε στη σωστή λειτουργία, αλλά θέλουμε και από εσάς, δεν θα το πω σοβαρότητα, δεν θα το πω ότι έχουμε έκτακτο και πάνω του θέλουμε, δεν υπάρχει. Νομίζω ξεκινάτε με χαρακτηρισμούς που δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν από τους συναδέλφους εδώ πέρα περί σοβαρότητας. Έτσι. Νομίζω ότι είναι υπερβολικοί οι χαρακτηρισμοί σας. Λοιπόν, το προηγούμενο σας επέτρεψε να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας για το διαδικαστικό. Εγώ για αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη σημερινή εποχή που υπάρχει ακόμα και η ηλεκτρονική υπογραφή, και στο διαδικαστικό μέρος της πρόσκλησης με ηλεκτρονική αντιγραφία ζήτησαν να επιβεβαιώσουν οι συνάδελφοι, παρακαλώ και αν θέλετε λίγο σιγά, να επιβεβαιώσουν οι συνάδελφοι αν πήραν ή όχι το mail. Με ένα ναι ή ένα όχι όπως προβλέπει. Και δεν είχα καμία πληροφόρηση ότι κάποιος συνάδελφος δεν πήρε την αντιγραφία. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό θα έκανε τη διαφορά και δεν καταλαβαίνω αυτό που είπατε, ότι σας προκαλείτε αναστάτωση, με άλλα λόγια, σας προκαλείτε αναστάτωση επειδή σας πήραμε τηλέφωνο να σας πούμε ότι ξέρετε, θα σας στείλω με ηλεκτρονική αερογραφία. Αυτό το θεωρείτε αναστάτωση. Ναι, με πήρα παραδείγματος χάρη τηλέφωνο και εγώ και μου είπα να ενημερώσω έναν σύμβουλο της παράταξής μου. Εγώ μου σε είπα στο εξωτερικό, είχα μαθήματο να ενημερώσω και ακόμα. Η κυρία δουλειά η δική μου να ενημερώσω επειδή δεν μπορούσαν να το βρουν. Γι' αυτό λέω. Αυτό θεωρούσατε αναστάτωση, ότι σας είπαν να δεχτείτε να πείτε έναν συνάδελφο. Όχι αναστάτωση, δεν είναι αναστάτωση, ότι δεν μπορούσα να με βοηθήσω. Δεν μπορούσα να βοηθήσω. Κύριε Σιφίδο, αυτή την αναστάτωση αφήστε την για το Προεδρείο του Συμπαλίου. Αυτό το θέμα το αναλαμβάνουμε και το υπολογιζόμαστε. Συνέβη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα για μένα την πρώτη συνεδρία του γραπτό. Το γραμπτός ξέρετε ότι σημαίνει κάποιες εργατοώρες, κάποιες ώρες απασχόλησης υπαλλήλων. Δηλαδή η ουσία είναι τι, η πρόσκληση με την υπογραφή του Προέδρου, την ώρα που επαναλαμβάνω πλέον υπάρχει ακόμα και ηλεκτρονική υπογραφή. Εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό, α πούμε, να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, έτσι. Νομίζω το θέμα έχει εξαρτηθεί. Και σε ό,τι αφορά. Πάλι επιτρέψτε να πω στο θέμα της σοβαρότητας που λέτε με αφορμή την άρημα. Εδώ υπάρχει ένα καθαρά, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ, κύριε συνεργάτη. Λίγο με αφορμή το έργο του Συμβούλιο. Όχι, με αφορμή αυτό της άρημα. Πράγμα το Συμβουλικό Συμβούλιο όρισε εκπρόσωπο στην άρημα τον κύριο Δήμαρχο. Όμως εδώ για την Γενική Συνέλευση θέλει ειδικά να αναφέρεται ότι για την Γενική Συνέλευση θα λέει ο Δήμαρχος και πάλι. Καθαρά τυπικό. Όμως, από την τελευταία, αφού να τελειώσω, κυρία Ζηφίδου, θίξατε κάποια θέματα, δημιουργείτε εδώ κάποιες εντυπώσεις μη ορθής λειτουργίας και μη σοβαρής λειτουργίας. Και το λέω θυμμένος αυτό, αν θέλετε. Αλλά από το τελευταίο συμβούλιο μέχρι το επόμενο που θα κάνουμε, που θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα μεσολαβήσει και συνέλευση. Θέλετε να πάω εκπρόσωπος του Δήμου, κύριος Δήμαρχος, και να του πούνε ότι καθαρά για τυπικούς λόγους δεν έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε. Θέλετε αυτό το πράγμα. Βλέπετε τι πάει. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό είναι δείγμα μη σωστής και μη σοβαρής λειτουργίας. Τώρα σε ό,τι αφορά το έκτακτο, πράγματι είχε αποφασιστεί να γίνει έκτακτο συμβούλιο. Και σας το εξήγησα και τηλεφωνικά. Όμως προέκυψε μια υπερεπίκουσα κάθοδος του Δημάρχου για πολύ σοβαρά θέματα στην Αθήνα, ενώ ήταν προγραμματισμένη για άλλη ημερομηνία, κλείθηκε εκτάκτος και επίσης να πω το θέμα για το οποίο ήταν το έκτακτο συμβούλιο δεν πάει στους καλέντες, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτά έχω να πω και έτοιμα. Ο κύριος Κόκκινος. Εκεί διαδικασία.
Τώρα συγγνώμη, ποια είναι η διαδικασία, γιατί κύριο Συμφίλου πήρε το με αφορμή τη διαδικασία και έδωσε μια στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο υπήρχαν το σκέλος των ερωτήσεων και έπρεπε να υπάρχει και δεύτερο σκέλος ερωτήσεις με θέσεις, απόψεις, προτάσεις. Αυτό το δεύτερο δεν το κάναμε. Ήμουν έτοιμος να καταθέσω πρόταση και μου είπατε ότι δεν γίνεται. Λοιπόν, σήμερα γιατί πρόκειται. Δεν προβλέπεται σήμερα διαδικασία ερωτήσεων, επαναλαμβάνω, αν θέλετε να δείξετε, συγγνώμη σας που παρεμβαίνω, και εγώ, ειλικρινά δεν θέλω να το κάνω. Πήρατε το λόγο για λόγους διαδικαστικούς. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό, κάτι στραβό της διαδικασίας της σημερινής. Αν έχετε κάτι γι' αυτό καλά, σας διαβεβαιώ ότι την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε συμβούλιο, τακτικό συμβούλιο, μια σειρά θεμάτων στα οποία θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, να κάνετε προτάσεις και δεν καθορίζει ο κύκλος αν είναι πρώτα οι ερωτήσεις ή προτάσεις. Σας είπα και την προηγούμενη φορά. Θέλετε να κάνετε ερώτηση, κάντε ερώτηση. Θέλετε να κάνετε πρόταση, θέλετε να κάνετε πρόταση. Επομένως, είσαστε χρόνια στο δημοτικό συμβούλιο. Κύριε Παπά, δεν θυμάστε καλά. Σε ένα από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια είπατε για τη διαδικασία ότι πρώτα γίνονται ερωτήσεις, μετά σε δεύτερη φάση γίνονται ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις. Λοιπόν, και το τηρούσαμε απαραίτητα. Τώρα έρχεστε και μας τα λέτε όλα αυτά μαζί. Έτσι, να ξέρουμε πώς θα κινούμαστε. Όλα μαζί, να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Σας έχω δώσει αντίγραφο του κράτου και επικοινωνίας. Να φύγουμε. Οδηγούμαστε σε εντελώς λάθος ατραγού. Και όταν λέμε το 23 Μαΐου έκαναμε το τελευταίο συμβούλιο και το έγγραφο της Άνιμα έρχεται στις 3 Έκτο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε για ένα θέμα συμβούλιο. Και ένα συμβούλιο έκτακτο σημαίνει 3.000 ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι. 3.000 ευρώ σημαίνει. Και πού η ουσία, ας δούμε την ουσία. Και όχι τον τύπο. Τι σας ζητήσαμε. Θέλετε να κάνουμε άλλο ξεχωριστό αύριο, να το κάνουμε αύριο. Για να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο που είναι ήδη εκπρόσωπος στην άλλη. Και βεβαίως χαρακτηρισμούς σε αυτό το όργανο, έτσι που έχει δείξει σε όλες τις παρατάξεις, από όλους τους συναδέλφους, ένα επίπεδο και επιμέλειας και σοβαρότητας και υπευθυνότητας, αυτούς τους χαρακτηρισμούς εγώ δεν τους ανέβω. Τα ζητήματα είναι τεράστια, έχω πάρει 266 αποφάσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι τώρα. Έτσι είμαστε υπόδειγμα λειτουργίας. Παρακαλώ πολύ λοιπόν. Και κύριε Κόμπο, επιτέλους διαβάστε και τον κανονισμό. Δεν παίρνουν οι αρχηγοί των παρατάξεων ή κάθε συνάδελφος ξεχωριστά για ερωτήσεις, ξεχωριστά για τοποθετήσεις, ξεχωριστά για προτάσεις. Θα πηγαίνουμε 4 ώρες στα πρώην υπηρεσίες, τα πρώην υπηρεσίες διατάξεων και μία ώρα τα υπόλοιπα. Έτσι, διαβάστε τον κανονισμό και λέει, μέχρι την πρώτη συνεδρία. Διαβάστε τον κανονισμό, σας παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη συνεδρία, όπως είναι. Νομίζω τελείωσε. Να, έχουμε να πάρουμε αποφάσεις σοβαρές σήμερα. Έκανε μια πρόταση ο Δήμαρχος. Εμείς θα αποφασίσουμε το σώμα. Έλειψε ο Φιλίπ και τελειώνουμε. Γιατί τώρα αναλόγωσε με αυτό και όλα. Έκανε εδώ στο Δήμαρχος να πούμε. Πέρασε τη διαδικασία της εμφορίας του. Να σε πει όχι, θα δει εγώ. Πρόσωπο τελείωσε. Αυτά πράγματα. Κύριε Καλύτα, εκπρόσωπος είναι ο Δήμαρχος. Απλώς πρέπει να υπάρχει την κλάδια απόφαση. Ή θα κάνουμε συνεδρίες έκτακτη αύριο για αυτό το θέμα ή θα αποδεχτούμε να περάσει στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο που είναι και για την συνέλευση εκπρόσωπου. Και αν θέλετε απευθύνομαι στους αρχηγούς των παρατάξεων. Έχετε κάποια στήριξη επαφή. Εγώ σας είπα όχι, συμφωνώ. Συμφωνεί. Κύριε Γκόγκο. Κύριε Κατσίνο. Διαρκόμαστε στο θέμα. Αν συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Γιατί εμείς δεν κατάλαβα. Έκανα την πρόταση. Τα κατάλαβα και γιατί πρέπει. Παρακαλώ. Δεν είναι θέμα τώρα ψηφοφορίας. Είναι καθαρά διαδικαστικό. Τι να ψηφίσουμε αν το βάλουμε στην προηγούμενη. Δεν ψηφίζουμε εδώ πέρα. Αυτό δεν ψηφίζεται. Δεν μπαίνει ούτε καν μπαίνει προημερίζεται. Δεν μπορεί να πει. Πρέπει να πει όπως στην προηγούμενη. Κύριε Δήμαρχε. Ότι είναι μια συγκρότητα συνεδρίας, εκτική συνεδρίας, όπως προείδησε ο κώδικας για τους αγωγιστικούς πίνακες και τους ισολογισμούς αντίστοιχα των δημοτικών ρευματίδων. Ήδη θυμίζω ότι τον ισολογισμό 1 της ισολογισμού
Βάλτε τέσσερες. Με την φιλολογία μας, καμιά φορά έχουμε δίνει κι εμείς άθελά μας ίσως ευθεία και των αναρτησμένων μας. Έτσι. Να δούμε λοιπόν την ουσία. Και αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι η ουσία και οι προτάσεις για την έξοδο και τη φυγή από την κρίση, κύριε Βαγκινά μου και τη συνάδελφη. Αλλά δυστυχώς δεν ακούμε προτάσεις. Ακούμε διαπιστώσεις, ακούμε θα ήταν καλά να γίνει εκεί με το άλλο το άλλο, αλλά επί της ουσίας αποτέλεσμα. Λέμε να πληρώσει το κεφάλαιο, λέτε την παράταση, αλλά το κεφάλαιο, είδατε, έχει κλείσει όλα τα προστάσια, πληθύνεται ο μεγάλος που πάει το μεγάλο καμπανάκι και για τη Βαρβαρέσους. Ήδη από μέρα σε μέρα. Άρα λοιπόν δεν είναι πάντοτε από το κεφάλαιο μόνο. Έτσι για να είμαστε, αν θέλετε, ρεαλιστικοί και ουσιαστικοί στις τοποθετήσεις. Ακούστηκαν σημαντικές τοποθετήσεις, όπως ο κ. Φατήρης, αλλά πιστεύω, φίλε, λέει ότι έκανες μόνο δύο ερωτήσεις ή τρεις. Εγώ θα ήθελα πραγματικά έτσι, γιατί το πήρατε το κείμενο και σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη η αρχηγή των παρατάξεων, οτιδήποτε σας απασχολούσε να το δούμε και γιατί σήμερα σε μια τέτοια συνέντευξη προφανώς δεν μπορεί να αναλυθεί όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Και καλώς ή κακώς, αυτά που περνάμε σήμερα και ψηφίζουμε εδώ είναι αυτά που ορίζει το δημόσιο λογιστικό. Αυτά που ορίζουν οι νόμοι, και έτσι γίνονται οι συλλογισμοί, έτσι γίνονται οι απολογισμοί, έτσι γίνονται οι εκθέσεις και εγχείρησεις. Αυτό είναι το σύστημα. Έτσι, αυτό είναι. Και να μείνουμε σε αυτό που το είπε ο κύριος Νίκας και πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε μέσα στους 140 δήμους με οφειλές υποχρεώσεις που είναι κάτω από 50, πολύ κάτω από 50%. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Όταν στη γύρω περιοχή βλέπουμε δήμους με τεράστια χρέη και οφειλές, δήμος Τίλου, ένα νησάκι μικρό που έχει δεν ξέρω πάνω από 160%, δηλαδή παίρνει 100 ευρώ και χρωστάει 160. Άρα λοιπόν, να δούμε αυτά και τα δάνειά μας, όταν μέχρι το 2023 έχει 2,5 εκατομμύρια δάνειο ο Δήμος. Προφανώς είμαστε μέσα στους περιοχικούς Δήμους και αυτό γίνεται έτσι από προσπάθεια ολονών μας. Ακούσαμε όμως και κάτι το οποίο το ακούσαμε τους προεκλογισμούς και ευρώ και τους συνάδελφους. Ο Δήμος συγκεντρώνεται, ο Δήμος ξεροκομαρασώνει, ο Δήμος αλλήλει στους ισορροπισμούς. Τώρα θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Νομίζω παρέλει να ξαναπώ τα ίδια πράγματα, αυτά που έχουμε δει τόσες φορές. Ο κύριος, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε άλλους συναδέλφους, νομίζω ήταν υπερσταλωμένες τοποθετήσεις. Αυτό που πρέπει να θυμίσουμε, ήταν και η έχουν προβεί 24ο, αγαπητοί συνάδελφοι, περάσαμε τον προπολογισμό. Μέχρι να εγκριθεί από την Επίτροπη και όλες τις διαδικασίες, ήδη έχουμε κόψει 470 εντάγματα με τον κύριο Νίκας. Έτσι. Αυτό εδώ επίσης νομίζω ότι πρέπει να λέει. Σήμερα, ζήτησα υπόλοιπο, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε στην Εθνική Τράπεζα το λογιστικό υπόλοιπο, σήμερα ο Δήμος δηλαδή, πληρώνει 1.950. Δηλαδή, δεν καθυστερήσαμε και ο κύριο λόγο έλλειψη χρημάτων, κύριε Πόλο. Έτσι, έπρεπε να γίνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Με την επίτροπη, την περιφέρεια, δυστυχώς έτσι κινούμαστε. 1.952 εκατομμύρια και πληρώνουμε συνεχώς. Βάζει μια αγορά μέχρι τις νύχτες εντάγματα. Να πληρωθεί ο κόσμος, να πληρωθεί η αγορά από τις τρεις δημοτικές ενότητες. Έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως αναφέρθηκαν για τις μερικές δημοτικές ενότητες κάποια νούμερα. Δεν είναι παρόντος να τα αναλύσουμε, να τα εξηγήσουμε. Είπαμε, σημασία έχει πλέον να βγούμε καθαρή και οργανωμένη, με σωστή διαχείριση και σωστή λογιστική, λογιστικό λειτουργικό, οικονομικό λειτουργικό, να μπορέσουμε να κάνουμε περιστολή των δαπανών. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, πιστεύω, και τα έσημα αφήστε να τα δίνουμε εκεί πέρα κάτω. Δεν θα τα δίνουμε εμείς, δεν θα βγάζουμε, δεν θα υπογράψουμε τα γένια μας. Ο κύριος Νίκας είπε, είναι δημοσιευμένο στο Διαδίκτυο, στο Υπουργείο Εσωτερικών, πού και ποιοι δίνει και τα λοιπά η εικόνα γενικότερα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να συμπληρώσω και τώρα. Νομίζω δεν έχω το τρίτο, το τετράλεπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά έτσι, τρεις απολογισμούς και τρεις ισορροπισμούς. Εγώ όμως είμαι προηγούμενο στην κυριολογία και να ζητήσω τους αδέρφους αν θέλουν να πάρουν το λόγο για δευτερολογία. Ο κ. Κατσούνης έτοιμος για